Μπούρος. Για τον Γιάκολης, η κίνηση του Αλτάμαρη. Είναι πολύ γρήγορος ο Αλτάμαρη. Ξεφεύγει από τον Ενέντιτς. Καλή στιγμή εδώ για τον Αποέλ. Το γύρισμα δεν είναι καλό. Εδώ ο Αλτάμαρη επιχείρησε να τελειώσει μόνος του τη φάση στο έκτο λεπτό. Ξανά η φάση. Περνάει εξαιρετικά από το μαρκάρισμα του Νέντιτς. Θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα στον Χαλένιους στο πρώτο δοκάρι και ο Μουσα Αλτάμαρη με τον Τσέτκοβιτς στην εκτέλεση, στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Σόφρανας, ο Μπέλετς διώχνει νέα κεφαλιά από τον Έντιτς, out. Τεράστια ευκαιρία για την Σουτιέσκα. Μιχαήλωβιτς, πολύ ωραία παλιά του για τον Τομάς Ντεβινσέντι, θα παίξει στην τρύπα για τον Χαλένιους, μέσα στην περιοχή ο Σουηδός, στα πόδια των Έντιτς με αυτοθυσία, παραχωρεί κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για τον Αποέλ. Ο Ρακόγεβιτς θα κοπεί στην ατομική ενέργεια που επιχείρησε. Εδώ θα τρέξει ο Αλτάμαρη, βγαίνει ο Γκυλέν. Ρισκάρει πολύ ο αρχηγός της Σουτιέσκα. Πρώτη κεφαλιά από τον Μάρκοβιτς. Ο Χαλένιους έχει γυρίσει για να βοηθήσει. Ο Αλτάμαρη τριπλάρει. Ο Τσίγκερ, ο Αλτάμαρη θα κλέψει. Αλλά είναι μόνο αυτός και ο Χαλένιους. Αργούν να βγουν οι υπόλοιποι. Εξαιρετική παλιά για τον Χαλένιους. Ο Γκυλέν με τα πόδια απομακρύνει. Για τον Ντεβινσέντι. Στον άξονα. Ο αρχηγός θα κάνει το σουτ. Η απόκρουση ο Αλτάμαρη. Και χάνεται η μεγάλη ευκαιρία για τον Αποέλ. Μπάλα κόρνερ. Στο 35. Μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Ο Αλτάμαρη δεν μπορεί να πάρει το rebound έτσι όπως θα ήθελε για να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και παίζει πάρα πολύ καλά. Ο Αλτάμαρη στην περιοχή που θα την αποφύγει τον Σόφρανα, σφυρίζει ο διαιτητής και υπάρχει πέναλτι. Στο 40 λεπτό πέναλτι για τον Αποέλ. Δείτε και πάλι η πάσα για τον Αλτάμαρη. Παίρνει την εσωτερική από τον Σόφρανα, βέβαια τον βρίσκει χαμηλά με το δεξί πόδι. Υπάρχει μαρκάρισμα από τον Σόφρανα. Σφυρίζει ο Όγκρος, το Τομάς Ντεβινσέντι, εκτελεί γκολ. 1-0 ο Αποέλ, αλλά σφυρίζει επανάληψη ο Γκυλέν, γιατί είχαν μπει παίχτες πολύ νωρίτερα. Και να δούμε τώρα, στο 42, Ντεβινσέντι, εκτελεί γκολ. 1-0 και αυτή τη φορά μετράει προβάδισμα για τον Αποέλ. Ο Ντεβινσέντι θα πανηγυρίσει με τους περίπου 30 Κύπριους στις κερκίδες του Γκράτσκι Στέντιον. Σουτιέσκα Αποέλ 0-1 με τον Σόφρανατς και εκτέλεσε εύστοχα ο Τομάς Ντεβινσέντι. Αυτό είναι γκολ που μπορεί να σπάσει την ψυχολογία των Μαυροβούνιων. Αυτό είναι γκολ το οποίο μπορεί να διαφοροποιήσει το παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αν η Σουτιέσκα πάρει την απόφαση να ρισκάρει, τότε ο Αποέλ μπορεί να εκμεταλλευτεί τους καινούς χώρους με την ταχύτητα και την καλή πάσα που έχει ο Τομάς Ντεβινσέντι. Ο Γκέντσογλου. Και θα τριπλάρει ο Κογιάσεβιτς. Δεν προλαβαίνει δεύτερη τρίπλα από τον Σάβα Γκέντσογλου. Παρακινδυνευμένη ενέργεια. Αλλά του βγήκε ο Ντεβινσέντι με το εξωτερικό για τον Χαλένιους. Βγαίνει ο Γκυλέν και πάλι στα όρια της περιοχής του. Όπως έκανε και στη φάση του 20. Εδώ η μπάλα θα φτάσει στον Εράκοβιτς. Ο Μπέλετς εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στο 50. Σε ζώνη αμήνε το Αποέλ. Ο Κογιάσεβιτς εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Πρώτη κεφαλιά. Δεύτερη ο Μπέλετς εντυπωσιακά. Λέει όχι στον Όσμαλιτς. Στο 53. Είναι πολύ δύσκολο για έναν τερματοφύλακα να οριζοντιώσει το κορμί του σε τόσο μικρή απόσταση. Ο Βούτσιτς θα χάσει τη μονομαχία, αλλά βάζει την κόντρα στον Βούρο. Ο Γκέτσογλου δεν μπορέσε να κλέψει από τον Μάρκοβιτς. Το άνοιγμα για τον Όσμαλιτς. Ο Μπέλετς παίζει με τα πόδια στο όριο της περιοχής του και απομακρύνει. Δείτε και πάλι. Πάσα από τον Μπόζο Μάρκοβιτς. Ο Βιτ Μπέλετς θα βγει, βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Αυτό έχει σημασία. Βγαίνει καθαρά, όχι με τις χάρες. Με εσωτερικά φάλτσα, πάντα είναι πιο επικίνδυνα για τους αντίπαλους goalkeeper. Καλή είναι η εκτέλεση, κεφαλιά του Λαφράν, out. Μεγάλη ευκαιρία στο 67 για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ από ελ. Εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τον Τομάς Ντεβινσέντι. Εδώ η Σουτιέσκα θέλει να τρέξει. Η παλιά πάει να βγει για τον Όσμαλιτς. Θα χάσει ο Μπέλετς μέσα από τα χέρια του. Όσμαλιτς, ο Μπέλετς στο τάκλιν. Διορθώνει με τον καλύτερο τρόπο το λάθος, αλλά δεν είναι πέναλτι ο Βαντ. Και κίτρινη κάρτα στο Μπέλετς. Από το πουθενά η Σουτιέσκα θα έχει μια ευκαιρία να σοφαρίσει. Εδώ το λάθος από τον Μπέλετς. Χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Για να δούμε. Ναι, βρίσκει το αριστερό πόδι του Όσμαλιτς. Υπάρχει παράβαση.
στο 68. Δύσκολη στιγμή για τον Αποέλ. Ο Νίκολιτς εκτελεί out. Δοκάρει και out. Μένει το 1-0 για τον Αποέλ. Πολύ κακή εκτέλεση από τον Στεφάν Νίκολιτς. Οριζόντιο δοκάρει και out. Ο Αποέλ γλιτώνει από αυτό το λάθος του Βιτ Μπέλετς. Μιχαήλοβιτς. Πάσα για τον Παύλοβιτς, κεφαλιά από τον Έντιτς. Ο Αλτάμαρη δεν αφήνει την μπάλα να καταλήξει πλάγιο γιατί θέλει να πάει στην επιθετική ενέργεια. Θα πάει στο 1-1-2 με τον Έντιτς. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, το σουτ διώχνει ο Γκυλέν. Ο Σόφρανατς πιο μακριά. Λεβινσέντι εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, μπάλα θα περάσει. Ο Σάβιτς το σουτ, μπλοκάρει ο Γκυλέν. Και προωθηθεί ο Βουγιαντίν Σάβιτς. Βλεσάβλεβιτς μπαίνει μες στην περιοχή. Το γύρισμα, ο Εράκοβιτς το shoot out. Αυτή ίσως να ήταν η τελευταία προσπάθεια της Σουτκέσκα στο μάτς.